Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε κυμαδόπιτα. Δεν θυμίζει τίποτα σε snack, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα κυρίως γεύμα. Θα γίνει πάρα πολύ τραγανή απ' έξω, γιατί το φύλλο μας θα είναι πάρα πολύ τραγανό. Από μέσα η γεύση θα είναι τόσο ζουμερή και τόσο αρωματική, που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κατσαρολάρα. Πάνω στη φωτιά και αρχίζουμε να τη ζεσταίνουμε. Όσο πιο ζεστή, τόσο πιο καλή η πίτα μας. Κρεμμυδέιρος. Έχω ένα μεγάλο. Άμα δεν έχετε τόσο μεγάλο κρεμμύδι, θα βάλετε δύο μικρά. Πάμε να το χοντροκόψουμε. Λοιπόν, χοντροκόψαμε το κρεμμυδάκι μας. Όχι πολύ λαδάκι, γιατί θα ρίξουμε στη συνέχεια χοιρινό κιμά και ο χοιρινός κιμάς έχει λίπος, οπότε θα βγάλει και αυτός και δεν θέλουμε πολλά λιπαρά. 2-3 κουταγιές σούπας ελαιόλαδο είναι αρκετό. Ρίχνω μέσα στο κρεμμύδι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε λίγα λαχανικά, γιατί χρειαζόμαστε λαχανικά στη συνταγή. Έχω σέλερι και καρότο. Άμα πλύνετε πολύ καλά το καρότο απ' έξω, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τη φλούδα, όπως κάνω και εγώ. Στη μέση. Και ωραίες φετούλες. Να θυμάστε ότι κανένα κρέας δεν γίνεται νόστιμο χωρίς λαχανικά. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε λίγα λαχανικά μέσα για να γίνει νόστιμο το κρέας μας. Καροτάκι και λίγο σελέρι. Πάει και αυτό μέσα. Ζάχαρη. Να τα βοηθήσουμε να καραμελώσουν. Και αφήνουμε 4-5 λεπτάκια να καραμελώσουν καλά τα λαχανικά μας. Όταν καραμελώσουν τα λαχανικά, δίνουν μια υπέροχη γεύση και αυτή η γεύση τη χρειαζόμαστε. Με το που πάρουν ωραίο σεξι χρώμα τα λαχανικά μου, αυτό το χρώμα που βλέπετε εδώ πέρα, σημαίνει πως έχουν γίνει και νόστιμα. Άρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε τον κιμά μας. Σε αυτή τη συνταγή ρίχνω χοιρινό κιμά, και για λόγους οικονομίας και για γευστικούς. Βέβαια, άμα είστε φαν του μοσχαρίσιου κρέατος, μπορείτε να βάλετε μοσχαρίσιο κιμά ή και μισό-μισό. Τώρα, θα δώσουμε άλλα 3-4 λεπτάκια μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα για κιμά μας. Καθώς ανακατεύουμε, σπάμε τον κιμά μας σε κομμάτια αυτή την κίνηση. Με το που καραμελώσει και το κρέας μας, γιατί είναι απαραίτητο να καραμελώσει το κρέας, θα προσθέσω μέσα τον μπελτέ ντομάτας, γιατί θέλουμε να δώσουμε σώμα στο κιμά μας. Θα σουτάρουμε και τον μπελτέ λίγο. Με το που πάρει έτσι ωραίο χρώμα και ο μπελτές μας, προσθέτουμε μέσα έναν ζωμό, κοτόπουλο ή και λαχανικό μπορείτε να βάλετε, την πυρίτσα μας και αφήνουμε για περίπου 15-20 λεπτάκια σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι που να δέσει η σάλτσα μας και να εξατμιστούν όλα τα υγρά της. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που έχει γίνει το φαγητό μας. Κοιτάξτε πόσο ωραία που έχει δέσει η σάλτσα. Βγάζουμε από τη φωτιά. Μυρίζει καταπληκτικά. Θα ρίξω μέσα λίγο δενδρολίμανο και λίγο θυμάρι ψιλοκομμένο. Θα ρίξω μέσα το τυράκι μου. Ανακατεύω. Το τυρί θα δέσει τη γέμιση του κιμά μέσα στην πίτα. Γιατί πόσες φορές έχει τύχει να τρώτε πίτα, καθώς τρώτε το πρώτο κομμάτι, τι γίνεται? Κρακ, φεύγει όλη η γέμιση. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή θα βάλουμε λίγο τυράκι και το αυγό μαζί με το τυρί θα δέσουν όλη τη γέμιση. Θα την κάνουν ωραία. Λοιπόν, πάει και το αυγουλάκι μέσα. Λίγο αλατάκι, όχι πολύ, γιατί βάλαμε μέσα και τον κύβο. Αλλά πολύ, πολύ, πολύ πιπέρι. Ανακάτεμα. Κοιτάξτε εδώ. Θυμάστε που ήταν κομματάκια, κομματάκια γέμιση. Όλη η γέμιση έγινε ένα σώμα. Η γέμιση είναι έτοιμη, οπότε πάμε να στήσουμε την πίτα μας. Παίρνω την ταψάρα μου και χρησιμοποιώ φύλλο κρούστας για πίτες χρυσή ζύμη. Η συσκευασία περιέχει 10 λεπτά και τραγανά φύλλα, τα οποία δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε. Το συγκεκριμένο φύλλο είναι κατεψυγμένο, αλλά μπορείτε να το βρείτε και φρέσκο στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε εδώ τι τέλεια που είναι. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, οπότε ελαιόλαδο, όχι βουτυράκι. Βέβαια μπορείτε να το σπάσετε αν θέλετε και μισό-μισό, μισό βούτυρο, μισό λάδι. Λοιπόν, ένα φυλλαράκι κάτω. Ελαιόλαδο. Και μην ξεχνάτε ότι ελαιόλαδο δεν βάζουμε μόνο στο κέντρο, βάζουμε και πλάγι, γιατί συνήθως ξεχνάμε το φύλλο που αφήνουμε απ' έξω. Και έχουμε μια πολύ ωραία γέμιση, αλλά δεν δίνουμε τόσο σημασία στις γωνίες. Που οι γωνίες ξέρετε ότι είναι
το αγαπημένο μέρος πολλών ανθρώπων. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή την πίτα σερβίρουμε σε πολλούς. Λοιπόν, δεύτερο φύλλο. Ξανά το ίδιο. Ελαιόλαδο, γύρω-γύρω. Δεν ακουμπάμε ποτέ με ποτέ το πινέλο. Και μόλις κάνουμε ωραία τη βάση μας, βάζουμε άλλα τρία φύλλα από πάνω. Ένα. Δύο. Τρία. Με το που βάλουμε τα μισά φύλλα, κάνουμε τούμπα όλη τη γέμιση. Απλώνουμε να πάει παντού. Αυτή η πίτα θα γίνει μοναδική. Και ρίχνουμε άλλα τρία φύλλα από πάνω. Πάλι με λαδάκι. Πόσο εύκολο πράγμα είναι να κάνεις μία πίτα, ε. Ειδικά όταν το φύλλο είναι έτοιμο. Και πιστέψτε με, είναι τόσο νόστιμο το φύλλο κρούστας και σιζήμι, που πραγματικά σου θυμίζει πίτα της γιαγιάς. Και μόλις βάλουμε τα τρία, γυρνάμε όλο το φύλλο στη μέση. Κοιτάξτε, ένα, δύο, τρία, ρίχνουμε και τα άλλα δύο από πάνω. Και το τελευταίο μας. Να κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό το γεγονός ότι ανοίξαμε μια συσκευασία και δεν βρήκαμε ούτε ένα φύλλο σπασμένο. Λοιπόν, γυρνάμε τις άκρες. Εδώ, ωραίες και σεξι. Έκανα όσο πιο εύκολο γίνεται το γύρισμα για να μπορέσετε να το φτιάξετε όλοι. Και χαράσουμε την πίτα μας. Πριν τη χαράξουμε λίγο, να πάρουμε να ρίξουμε λαδάκι στις άκρες. Ό,τι μας έχει περισσέψει. Βλέπετε, το λάδι που σας έδωσε στη συνταγή βγαίνει ακριβώς. Ό,τι περισσέψει από πάνω. Πίτα χωρίς λάδι δεν γίνεται. Λοιπόν, το μαχαίρι όχι μέχρι κάτω, ίσα-ίσα χαράσουμε για να μπορέσουμε μετά να χωρίσουμε σε μερίδες την πίτα μας. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μόνο γραμμές. Δίνουμε οδηγίες στο χέρι μας για μετά το ψήσιμο, για το πώς θα κόψουμε την πίτα μας. Όπως σας είπα, αυτή η πίτα, επειδή έχει το κιμά μέσα, ουσιαστικά έχει τα πάντα που χρειαζόμαστε. Έχει τον υδατάνθρακα από το φύλλο. Έχει την πρωτεΐνη από τη γέμιση. Έχει τα λιπαρά από το ελαιόλαδο. Έχει τη γεύση από όλο αυτό το υπέροχο που βλέπετε εδώ πέρα. Και ο φύλλος μου είναι προθερμασμένος σε 170 βαθμούς. Και θα ψήσω για 45 με 50 λεπτάκια. Μέχρι να γίνει τραγανή από πάνω, τραγανή από κάτω. Μην ξεχνάτε πολύ ψηλά η σχάρα μας για να περνά αέρας από κάτω και να κάνει τραγανή την πίτα μας από κάτω. Μόλις καθαρίσω τα χέρια μου και καθαρίσω και εδώ πέρα, βγει η πίτα, κρυώσει, θα κόψω ένα κομμάτι για να σας δείξω πώς είναι μέσα. Η πιτούλα μου είναι έτοιμη. Την έχω αφήσει βέβαια να κρυώσει και θα την βγάλω από το ταψάκι. Εσείς δεν θα το κάνετε αυτό, εσείς την κόψετε κατευθείαν μέσα από το ταψάκι. Αλλά εμείς είμαστε επαγγελματίες. Το κάνουμε αυτό το πράγμα γενικά. Το ακούσατε έτσι, δεν το ξανακάνω γιατί μπορώ άμα θέλετε. Και όπως σας είπα, αυτή η πίτα το ιδιαίτερο που έχει είναι ότι δεν είναι σνακ όπως είναι όλες οι πίτες, είναι ολοκληρωμένο γεύμα. Κοιτάξτε εδώ. Έχει μέσα το καροτάκι, έχει το σέλερι, έχει το κρεμμύδι, έχει τα μυρωδικά, έχει το κύμα, έχει το τέλειο φύλλο που είναι πάρα πολύ τραγανό. Κυρίες και κύριοι, το να φτιάξετε μια κυμαδόπιτα θα σας πάρει μόλις 20 λεπτά και θα ενθουσιαστείτε. Να κόψω ένα κομματάκι να φάω κι εγώ. Θα κόψω από εδώ για να μην χαλάσω κοινό, είναι αμαρτία από το Θεό. Οχ! Λοιπόν, θα πατήσετε subscribe εδώ πέρα σε αυτό το κουμπάκι που λέει subscribe. Σημαίνει ότι με το που το πατήσετε, θα σας πάρει συνολικά 10 δευτερόλεπτα να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Εγγραφή. Τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, εμείς τι θα κερδίσουμε με αυτό. Θα σας πω ότι θα σας πάρει 10 δευτερόλεπτα, είναι δωρεάν. Και κάθε φορά που ανεβάζω συνταγές σαν και αυτή, θα σας έρχεται ειδοποίηση κατευθείαν στο κινητό και θα λέει: Το Axe Petagix Official ανέβασα καινούργια συνταγή με κυμαδόπιτα. Θα τρελαθείτε εσείς και κατευθείαν θα το δείτε. Επίσης έχει πάρα πολλά ωφέλη, δεν πληρώνετε τίποτα και μας βοηθάτε στο να φτιάξουμε καλύτερα το κανάλι μας. Θέλω να κάνετε comments κάτω από το βίντεο για τη συνταγή, τι άλλο θέλετε να δείτε, να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας, να μας αγαπάτε και ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!